Πάρη, τι γίνεται, καλησπέρα. Πολύ καλησπέρα και εσένα Κώστα και στον Αλέξη. Γεια σου Πάρη, καλό μεσημέρι. Τι έγινε εκεί τώρα δηλαδή, οι δικές μας ομάδες γιατί δεν ήταν? Πώς δεν ήταν, Κώστα, ήταν ο Απόλλωνας Πόντου. Ομαδάρα. Ήταν επίσης ο Αλμοπός Αριδέας, ήταν επίσης ο Ιωνικός Ιωνίας από το τοπικό. Τι να κάνουμε που ο Πάου και ο Άρης είχαν ευρωπαϊκές υποχρεώσεις και θα πούνε μετά στην έκτη φάση στο πρώτο, πρώτο δεκαήμερο του Νοέμβρη. Ναι, ακριβώς, στην επόμενη φάση δηλαδή. Ο Απόλλων Πόντο, ο οποίος πέρασε στα πέναλτι, να πούμε, επί της αναγέννησης καρδίτσας σε ένα παιχνίδι θρίλερ. Σωστά. Και ο Απόλλων Πόντο, ο οποίος πλέον περιμένει να δει αν θα μπορέσει να ξεπεράσει και το σκόπελο του Πανελλαδικού. Βέβαια, μαθαίνω ότι δεν παίζει πλέον στην Καλαμαριά και παίζει στο Κιλκίς. Στο Κιλκίς, ναι. Φοβερό. Και γίνονται διεργασίες, μήπως τελικώς φτιαχτεί και ο αγωνιστικός χώρος από ό,τι σύλλεξα στο περιθώριο της κλήρωσης και μπορέσει να παίξει ακόμα και στην έδρα του στην πορεία της Εθνικής Ομονίας. Θα δούμε. Αυτό είναι μικρά γράμματα στιγμή. Αυτό σίγουρο είναι πάντως ότι δεν υπήρχαν σε σχέση και με την περσινή χρονιά διαχωρισμός των ομάδων της Super League στο να μην διασταυρωθούν μεταξύ τους και έχουμε τα τρία ζευγάρια. Δηλαδή με ομάδες της μεγάλης κατηγορίας, το ΑΕΚ ΠΑΣ Γιάννενα, το Αστέρας Τρίπολης Ατρόμητος και το Βόλος Ιωνικός. Έχω την αίσθηση ότι ακόμα και σήμερα μπορεί να κλείσει το τηλεοπτικό, δηλαδή το κύπελλο Ελλάδος να παραμείνει για μία ακόμη αγωνιστική περίοδο, δηλαδή και την αγωνιστική περίοδο 2022-2023 στην Κοσμοτέ TV, καθώς φαίνεται να ξεκαθαρίζει το τοπίο, κάτι που υπάρχει επιθυμία και από πλευράς των ανθρώπων της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας να μην ξεκαθάριζε ποιος θα ήταν ο πάροχος μια μέρα πριν τη διεξαγωγή των παιχνιδιών που έχουν προγραμματιστεί για την επόμενη Τρίτη, Τετάρτη και Πέμπτη, κάτι που είχε γίνει την περσινή χρονιά. Ο διαγωνισμός, ο οποίος ο φετινός είναι πάντα σε εξέλιξη, αλλά μάλλον θα λήξει σήμερα ή αύριο, ναι, μετά και την όποια εξέλιξη είχε λάβει η χώρα στα τέλη της περασμένης εβδομάδας. Ουσιαστικά, εξάλλου, και όπως είχε διαρρεύσει το πρώτο κομμάτι, είχε πάει στα χέρια της Κοσμοτέ TV, δηλαδή να διαχειρίζεται τα τηλεοπτικά του φετινού θεσμού όσον αφορά την προβολή του θεσμού στο εξωτερικό, φαίνεται πως θα κρατήσει τα δικαιώματα και για το εσωτερικό, δηλαδή να δείξει την πορεία των παιχνιδιών από αυτήν εδώ την φάση, δηλαδή από την Πέμπτη που μπήκαν οι ομάδες της Super League μέχρι και τον τελικό. Θα πρέπει να πούμε ότι υπάρχει σκεπτικό στις τάξεις των ανθρώπων της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας να φωνάξουν τέσσερις εκπροσώπους από τους Legends, όπως έχουν χαρακτηριστεί, δηλαδή από την ομάδα του 2004, για να συμβάλλουν στην κλήρωση, στα πρότυπα της UEFA ουσιαστικά, στο πρώτο δεκαήμερο του Νοέμβριο, όπου και θα γίνει γνωστά τα ζευγάρια και οι διασταυρώσεις από τους 16 μέχρι και το τελικό. Τα παιχνίδια μάλιστα της επόμενης φάσης της έκτης, δηλαδή όχι αυτής που ακολουθεί, αλλά εκεί όπου θα μπουν στο κόλπο πλέον και οι τέσσερις ομάδες που ήταν εκτός και είχαν ευρωπαϊκές υποχρεώσεις, δηλαδή ο Ολυμπιακός, ο ΠΑΟΚ, ο Άρης και ο Παναθηναϊκός, θα διεξαχθούν τρεις-τέσσερις μέρες πριν την επανέναξη του πρωταθλήματος και πριν την πρεμιέρα του δευτέρου γύρου, δηλαδή στα μέσα του Δεκέμβρη, και ενώ σε εκείνο το χρονικό σημείο, για μένα παράδοξο αλλά πραγματικότητα, θα συνεχίζεται το παγκόσμιο κύπελλο στο Κατάρ και τα δεύτερα παιχνίδια θα είναι στις πρώτες ημέρες του Γενάρη, δηλαδή ημερολογιακά στις πρώτες ημέρες του έτους 2023. Αυτό πάρει πραγματικά παράδοξο και περίεργο στη λογική του ότι κάποιος μπορεί να έχει δύο παίκτες που θα του λείπουν ή ακόμη και αν έχουν τελειώσει τις υποχρεώσεις τους, θα είναι σε μια φάση αποθεραπείας. Ναι. Δεν ετέθη από κάποιον ως ζήτημα για να αποφευχθεί? Τόσο πιεστικός είναι ο χρόνος, δηλαδή τόσο δεν βγαίνει το χρονοδιάγραμμα? Όχι, πρόσεξε, επειδή το θέτεις, Αλέξη, να πούμε ότι η πρεμιέρα, έτσι, όπου μεταξύ άλλων υπάρχει του δευτέρου γύρω, όπου μεταξύ άλλων υπάρχει το παιχνίδι του Πανετολικού με τον ΠΑΟΚ, ο Άρης πάει να παίξει στη Λιβαδιά και όπως είναι και όλα τα υπόλοιπα ζευγάρια, έχουν οριστεί να γίνει το Σαββατοκύριακο που είναι προγραμματισμένος ο τελικός, εκτός αν κάνω λάθος. Έτσι, δηλαδή 18 του Δεκέμβρη, νομίζω, ή 19 του Δεκέμβρη τελειώνει το παγκόσμιο κύπελλο στο Κατάρ και τότε ξεκινάει εκ νέου το πρωτάθλημα. Αυτό το ξέραν οι ομάδες από την ημέρα της κλήρωσης που έγινε στη λίμνη της Βουλιαγμένης. Θα μου πεις, άμα έχεις υπογράψει την προκήρυξη, γεια σου. Βέβαια. Έτσι δεν είναι, κανείς δεν είπε τίποτα. Δηλαδή μη στεκόμαστε στο κύπελλο, το κύπελλο θα διεξαχθεί τρεις μέρες πριν. Εδώ ολόκληρο πρωτάθλημα που, όπως είδες και εσύ και ξέρεις και εσύ και ο Κώστας και όλοι μας, οι αγωνιστικές γίνονται γνωστές σε δόσεις, έτσι, ναι, για το πότε δίκιο, θα οριστούν τα παιχνίδια. Έχει προγραμματιστεί τότε να γίνει η πρώτη αγωνιστική, δηλαδή η 14η αγωνιστική. Δηλαδή όλοι, για παράδειγμα, όλοι θα βλέπουν το τελικό του κυπέλλου ή θα ασχολούνται με το Μοντιάλ και ξαφνικά θα ξεκινάει και πάλι το πρωτάθλημα.
Έχεις δίκιο. Κάτι άλλο που συνειδητοποιώ επίσης, ναι, ακούγοντας, είναι το εξής, ότι με τις διασταυρώσεις που προέκυψαν με ομάδες της Super League, ο δρόμος για αυτούς που περιμένουν και να μπουν από την επόμενη φάση στο θεσμό είναι ακόμη πιο βατός για τη διεκδίκηση του τίτλου, στη λογική του ότι οι αμέσως πιο κάτω ισχυρές ομάδες θα έχουν αλληλοεξουδετερωθεί αφού συναντώνται. Ναι, δηλαδή φεύγει έξω ένας από τους ΑΕΚ Παζιάννενα που θα παίξουν στην Αγία Σοφιά στην ΑΠΟΑΠ Αρένα, ένας από τους Αστέρας Τρίπολης Ατρόμητος που είναι παραδοσιακά ομάδες κυπέλου και επίσης ένας εκ των Βόλος Ιωνικός που έχω την αίσθηση πως ο Ιωνικός, έτσι όπως είναι και το ξεκίνημα στο πρωτάθλημα, δεν θα πολύ ασχοληθεί με το κύπελο, και ο Βόλος επίσης που είναι μια ομάδα που και κατά το παρελθόν και σαν Ολυμπιακός Βόλο αλλά πλέον και σαν Ούκος Βόλος θα θέλει να έχει μια καλή πορεία στο θεσμό του κυπέλου. Νομίζω ότι σε ένα μεγάλο βαθμό εκδείξει αυτό, γιατί θα μπει η τετράδα των ομάδων που είχαν τις ευρωπαϊκές υποχρεώσεις. Λογικά παραμένει η ΑΕΚ και από εκεί και πέρα να δούμε και τι γίνεται με τους υπόλοιπους. Και βέβαια, σίγουρα δηλαδή θα πάντα... υπάρχει για μια ομάδα μονοπάτι πρόσβασης στον τελικό, γιατί δεν φτάνουν τα κουκιά, το οποίο θα είναι πολύ βατό. Δεν ξέρουμε ποια θα είναι αυτή η ομάδα από τις τέσσερις. Για μία από τις τέσσερις ή σίγουρα... την ΑΕΚ. Η ΑΕΚ, επειδή μπαίνει από νωρίς, θα το δούμε αυτό. Αλλά οι υπόλοιποι που περιμένουν και δεν έχουν παίξει καν, αυτό λέω, ότι ομάδα που ακόμη δεν έχει παίξει και δεν θα έχει παίξει μέχρι τότε, θα έχει μπροστά της ανοιχτό δρόμο για τελικό. Ναι, γιατί πρόσεξε και κάτι άλλο παράδοξο, είναι ότι στην Ελλάδα που πρωτοτυπήσει πολλά πράγματα, οι ομάδες οι οποίες πλην τη Super League μπαίνουν ή βρίσκονται στην πέμπτη φάση του θεσμού του κυπέλου, έχουν παίξει μόνο τα παιχνίδια του κυπέλου μέχρι στιγμής. Δεν έχουν ξεκινήσει τα υπόλοιπα πρωταθλήματα, σωστά. Εκτός από καλά στο Super League. Όχι, δεν κάνεις. Το πρωτάθλημα ειδικότητα της Super League 2 δεν ξέρει κανείς ακόμα και τώρα πότε θα ξεκινήσει. Πάντα, επειδή παλιότερα που ήταν τα δικαιώματά του και όλα στην Κοσμοτέ TV, πάντα ξεκινούσε κοντά στην παρέλαση. Εκεί βέβαια λίγο πιο πριν υπήρχε πάντα και, θεσμό, και παιχνίδια για το κύπελο, έτσι και τώρα. Και επειδή λέμε πάντα ότι το θεσμό του κυπέλου είναι ο θεσμό των εκπλήξεων, θα μπορούσαμε να το διατηρήσουμε αυτό το μότο, αν τα παιχνίδια ήταν μονά μέχρι τα ημιτελικά, όπως παραδέχτηκε και ο Σάκης Τσιόλης που έχει πάει σε τελικό είτε σαν ποδοσφαιριστής είτε σαν προπονητής στη διάρκεια και στο περιθώριο της σημερινής κλήρωσης. Δηλαδή, η Κηφισιά πέρσι σαν γηπεδούχος, ενώ κάτω παιχνίδι είχε αποκλείσει τον Απόλλωνα Σμύρνης. Άλλη ομάδα δηλαδή, Super League σε εκείνο το χρονικό σημείο, τώρα υποδέχεται τον Όφη. Από εκεί πέρα, ο Πανετολικός θεωρώ, κόντρα σε έναν παλιό συγνώριμο, τον Νίκο Αναστόπουλο που διαδέχτηκε τον Σάκη Τσιόλη που έκανε την προετοιμασία της Καλαμάτας, θα έχει δύσκολο έργο στην Καλαμάτα, θεωρώ. Έτσι, και μετά το Καλαμάτα από ό,τι έμαθα στο ρόστερ της. Ναι, από εκεί πέρα η Λαμία έχει να πάει στην Αριδαία. Ο Λεβαδιακός στη Λάρισα δεν νομίζω ότι θα περάσει εύκολο απόγευμα. Okay, οπότε όντως ενδεχομένως να έχουμε στην φάση των καθαρά 16 ομάδων από τις 14 σίγουρα 11 ομάδες της Super League και ενδεχομένως και ο αριθμός δεν είναι μονοψήφιος. Mm-hmm. Αλλά είναι καλό το ότι η ΕΠΟ θέλει και πάλι να κάνει μια κλήρωση συνολική για τον προγραμματισμό των ομάδων, θετικό αυτό, το κρατάμε, να φτιάξει μπαλάκια τα οποία πάνω να έχουν το σήμα της ΕΠΟ, όχι η Ζεστάκη Κρία καθόλου, να μην υπάρχει μια κλήρωση όπως ήταν σήμερα με αυτή τη μεγάλη σφαίρα που εμένα μου θυμίζει πάντα τις κλήρωσεις του Εθνικού ή του Λαϊκού Λαχιού, που βγαίνει το μπαλάκι από κάτω, κλακ, και να κάνει τέσσερις γυάλες, όπου θα μοιράσει τα μπαλάκια μέσα των ομάδων που θα είναι στους 16, ακολούθως από το 1 ως το 8 για τις διασταυρώσεις, και ακολούθως από το 1 έως 4 μάλλον για τις διασταυρώσεις στα προημιτελικά και το 1-2 για τις διασταυρώσεις για τα ζευγάρια των ημιτελικών. Θα δείξει. Μάλιστα. Να πούμε ότι είναι σε εξέλιξη αυτή τη στιγμή η συνεδρίαση της Εκτελεστικής Επιτροπής της ΕΠΟ. Μιλήσαμε πριν από λίγο με τον πρόεδρο της Super League 2, τον κύριο Λεουτσάκο, γιατί έχουμε το γνωστό θέμα με την έναρξη του πρωταθλήματος και τα λοιπά. Δεν μπορούσε φυσικά να μας μιλήσει ο κύριος Λεουτσάκος, γιατί πηγαίνει σε αυτή την συνεδρίαση, η οποία είναι πολύ... Α, γι' αυτό ήταν και ο Μάνος Γαβριλίδης εκεί. Βέβαια. Η οποία είναι πολύ κρίσιμη για να δούμε τι θα γίνει τελικά με τις ομάδες που έχουν δικαίωμα, η Ηλιούπολη. Παιδιά, συνειδητοποιήστε το εξής. Δεν είναι απλά ότι δεν ξέρουμε πότε ξεκινάει αυτό το πρωτάθλημα. Καλά-καλά δεν ξέρουμε ποιοι συμμετέχουν. Ποιοι παίζουν. Το σημαντικότερο είναι αυτό. Και δεν πρέπει να γίνει πάλι κλήρωση. Σαββατοκύριακο έχει παιχνίδια. Δηλαδή η ομάδα Α τώρα, ας πούμε, έγινε Ηλιούπολη. Είναι ένα ζήτημα αυτό το οποίο πρέπει να ξεκαθαριστεί. Έχουμε Τρίτη βέβαια σήμερα. Υγεία πάνω απ' όλα. Μόνο 11 Οκτωβρίου. Ναι, έχουμε Τρίτη σήμερα και Σαββατοκύριακο παίζουν. Mm-hmm. Οπότε να δούμε τι ακριβώς θα γίνει. Ωραία.
Πάρε, δεν ξέρω αν έχουμε κάτι άλλο να πούμε από την κλήρωση ή από την Αθήνα, κάποια νέα εκεί, γιατί βλέπω ότι υπάρχει μεγάλο ενδιαφέρον. Άλλωστε, μην ξεχνάμε ότι παίζει Ολυμπιακός ΠΑΟΚ τη Δευτέρα, έτσι. Ο ΠΑΟΚ θα είναι χωρίς Ζίβκοβιτς και Βιερίνια, χωρίς Αντρίγια και Βιερίνια. Ναι, και ο Ολυμπιακός με τη δική του διαφορετική ομάδα, όπως ήταν λίγο πολύ γνωστό αυτό, το πώς θα πάει να παίξει στην Καραμπάχ και παίκτες οι οποίοι παίξανε στο Ηράκλειο και δεν βρίσκονται στην ευρωπαϊκή σύνθεση των Ερυθρολεύκων και θα παραμείνουν φυσικά στον Πειραιά για να ετοιμαστούν αποκλειστικά για το συγκεκριμένο παιχνίδι με τον Δικέφαλο του Βορρά. Έχω δει πως ο Ολυμπιακός ίσως παίξει τα ρέστα του στην συγκεκριμένη αναμέτρηση, γιατί με 12 παιχνίδια που μετράει, εκτός και αν κάνω λάθος στον αριθμό, χωρίς νίκη στην πετινή του ευρωπαϊκή πόρη, είναι χαρακτηριστικό ότι και οι δύο προκρίσεις του έχουν έρθει στα πέναλτι με ισοπαλίες εντός και εκτός έδρας. Θα πρέπει να πούμε πως αν δεν κερδίσει και αυτό το παιχνίδι, ουσιαστικά ολοκληρώνει το φετινό το ευρωπαϊκό ταξίδι, γιατί δύσκολο να μπορέσει να βρεθεί έστω και τρίτος σε έναν πολύ δύσκολο, όπως αποδεικνύει το όμιλο, δεδομένου ότι μεταξύ άλλων υπάρχει Φράιμπουργκ, που σημεία αυτή είναι στην κορυφή της Bundesliga, η Νάντα, αλλά και γενικότερα ένας Ολυμπιακός που ακόμα και κόντρα στην Καραμπάχ δεν έπεισε ότι μπορεί να κάνει κάτι καλό φέτος στην Ευρώπη, έστω και από αυτό εδώ το σημείο. Και μετά στον Παναθηναϊκό νομίζω ότι στρέφουν ξεκάθαρα το μυαλό του στο παιχνίδι με τη Λαμία. Στην ΑΕΚ επίσης νομίζω ότι είναι άκρως ικανοποιημένη για το πώς κύλησε το απόγευμά τους στο κλεάν της Βικελίδης, και ο Αλμίδα νομίζω ότι δεν είχε και πολλά να σταθεί στη συγκεκριμένη αναμέτρηση. Και ο μόνος προπονητής ο οποίος έχω την αίσθηση πως αποτελεί ένα καλό ερωτηματικό όσον αφορά το μέλλον του είναι ο Σπανός στην ομάδα του Ιωνικού. Έχω πει και στις προάλλες αρκετές φορές πως ο Γρηγορίου φαντάζει ως επικρατέστερος διάδοχος του. Μάλιστα υπάρχει και μια φημολογία που έφτασε στα αυτιά μου, όπου κάνει λόγο πως ο Σπανός έχει παραιτηθεί ήδη δύο φορές, αλλά η παραίτησή του δεν έχει γίνει αποδεκτή από τη διοίκηση του Ιωνικού. Δεν καταφέρει η ομάδα του να γυρίσει την εις βάρος της κατάστασης αυτό το τελευταίο παιχνίδι του πρωταθλήματος, και να δούμε πόσο θα αντέξει σε ένα πρωτάθλημα που ήδη υπάρχουν αρκετές αλλαγές στους πάγκους και μάλιστα διπλή ήδη αλλαγή στον πάγκο του Ολυμπιακού. Μάλιστα. Ωραία. Πάρη, σε ευχαριστούμε πολύ για την ενημέρωση. Να είσαι καλά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.